κορυφαία της μνήμης, πίνακας του Ντάντε Γκάμπριελ Ροσέτη. Σύρια άσταρτη. Γενική σύγχυση επικρατεί στη χώρα. Η κυβέρνηση Παπαγεωργίου, έχοντας στο παρελθόν δεχτεί σφοδρές κριτικές για τις κερδοσκοπικές πολιτικές της, φαίνεται να έχει κερδίσει την εύνοια του λαού. Αν σκεφτεί κανείς ότι η εξαφάνιση της κοπέλας που είχε υποκινήσει τη διαρροή σχετικών πληροφοριών έχει πλέον σχεδόν ξεχαστεί. Δεν έχει κανένα νόημα το παρελθόν, αν αυτό έχει ξεθοριάσει ακόμα και στη μνήμη του ανθρώπου. Διάβαζε για την βόμβα που έπανε στη Βουλή. Αναρωτιέμαι ποιος να τα έκανε. Πολύ καλό πράγμα πάντως, εντάξει, καλή. Έρε μη γίνει λίγο πιο ενθουσιώδης, άνθρωπε. Δηλαδή, εγώ τώρα τι θες να κάνω. Να κάτσω να γράψω ποίημα για το πώς η γεύση αγγίζει την ψυχή μου. Δεν με λένε ηλίτη εμένα. Αν δεν θες να αλλάξεις, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Λες, πέρυσι πήγα στη Λιθουανία. Ξέρεις τώρα σταματάνε να πουλάνε αλκοόλ εκεί? Όχι, πότε? 8 το απόγευμα. 8 το απόγευμα. Άσε. Να υποθέσουν επειδή η μισή είναι αλκοολική εκεί πέρα. Ω, μπράβο, έχουμε το Sherlock Holmes στην παρέα μας. Συγχαρητήρια. Και που λες, τις προάλλες πήγα στο Γιαγιάρε, ξέρεις, εκείνο το πανάκριβο μαγαζί. Και έτσι, για να φτιάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα, έφερα ένας από τους άλλους δύο που ήμουν μαζί μια βότκα από το σπίτι του. Μπαίνουμε μέσα και δεν θυμάμαι και πολλά, αλλά σε κάποια φάση να μιλάω με έναν τύπο, ρε. Όλη την ώρα μου έλεγε το πώς είχε σκοτώσει κάποιον και έπρεπε να ξεφύγει. Μέσα στο άγχος του με κλιβαρούσε συνέχεια για βοήθεια. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Εγώ μόνο εντολές ακολουθούσα. Ήταν μέλος μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Θα μας κατέστρεφε τη χώρα. Και εγώ του λέω, γίνεται να καταστραφεί περισσότερο, φίλο μου. Και το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι προσπαθούσαν να με πετάξουν έξω, ρε, γιατί προσπαθούσα να ξεκινήσω καυγά, λένε. Αυτό εννοείς διασκέδαση εσύ? Τώρα που το σκέφτομαι νυφάλιος, θα σου πω την αλήθεια, είναι κάπως αστείο. Εντάξει, θα έχεις ιστορίες να λες τα εγγόνια. Δεν μου λες, σου θυμίζει τίποτα αυτός? Τι περίμενε να μου θυμίζει? Φυσικά, κάθε μέρα που βγαίνω έξω, μου ζητάνε ξυλαίωση, ψυχές δολοφόνων. Κάτι πιο συγκεκριμένο? Σαν? Δεν ξέρω. Πάντως θα σου δώσω μια βοήθεια. Εμπλέκεται και ο αγαπημένος σου. Από Παπαγεωργίου. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Έγινε χειμώνα ή καλοκαίρι? Χειμώνα. Ωραία. Μάθαμε τι συνέβη, απλά ξεχάστηκε. Τίποτα. Λοιπόν, θα πω την τύπησα που είχε βγει στην τηλεόραση, είχε βγάλει τα άπλα του Παπαγεωργίου και μετά απλά την ξεχάσαμε. Μπίνγκο! Και έχουμε τον νέο μας νικητή. Πω, αποθεώστε με. Αν και να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι τη σκότωσαν. Δηλαδή, θα την έστειλαν σε καμιά κούβα για αιώνια σιωπή. Σιγά μη σε κάνει και δώρο πακέτο ξεδιοκριτικού γραφείου. Να σου πω. Άκου. Είναι πολύ καλό σχέδιο. Δεν σκοτώνεις κανέναν, έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη και όλα πάνε μια χαρά. Στη Σερβία σκότωνες με τις δεκάδες, νομίζεις μια ζωή τώρα θα τους καταστρέψει? Θες πραγματικά να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τώρα? Έχεις ένα δίκιο. Ωραία, τώρα που δεν έχετε κανένας, έχω κάτι σημαντικό να σου πω. Εδώ και αρκετό καιρό είμαι μέλος μιας οργάνωσης με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης. Η κοπέλα αυτή είναι νεκρή και το ξέρω γι' αυτόν τον λόγο. Βρίσκομαι εδώ για να σε καλέσω να συμμετάσχεις. Τι λες, Καν? Εγώ είμαι στο στρατό. Πώς περιμένεις να μπορέσω να συνεργαστώ με τρομοκρατική οργάνωση? Να λέμε την αλήθεια, δεν θα ήσουν και ο πρώτος. Καλά, ξέχνα το. Αλλά τι σας κάνει να πιστεύετε θα καταλήξαν αυτοί? Αυτά ήταν μόνο λόγια. Ο Παγεωργίου τους καθάριζε έναν-έναν και νόμιζαν ότι με διάλογο και μόνο θα έφτιαγαν τα πράγματα. Εμάντεψαν απλά την καθάριζαν για αυτοί. Εμείς θα απαντήσουμε με το ίδιο νόμισμα. Η αδικία γεννά αδικία, η βία φέρνει βία.
Αυτοί έχουν ήδη κάνει το κομμάτι τους. Τώρα είναι η σειρά μας. Ό,τι κι αν πεις, δεν θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα. Να σου πω την αλήθεια, τον περίμενα. Πάρε αυτό το κινητό. Έχει μια επαφή μέσα. Όποτε θεωρήσεις ότι η στιγμή είναι κατάλληλη, κάλεσέ την. Λέμε αντίο τώρα. Ελπίζω να αλλάξει γνώμη σύντομα. 4 χρόνια έχουν περάσει. Ο Μίσα έχει με αξιοσημείωτη ότι ταχύτητα ανέβει στη θέση του Υπουργού Αμήνης. Η κυβέρνηση του Παπαγεωργίου πιο δυνατή από ποτέ, ενώ η οργάνωση του ΒΟΚ έχει παραμείνει ιδιαίτερα σιωπηλή. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Σας διαβεβαιώ ότι η αναμονή σας θα ανταμυφθεί από μια απρόσμενη μάλλον, αλλά ελπιδοφόρα για τους συλλογικούς πολίτες ανακοίνωση. Καθώς λοιπόν η μακρόχρονη αποσύρωση στο κόμμα έχει αποδείξει ότι ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία, με μεγάλη ευχαρίστηση σας παρουσιάζω το αποκορύφωμα της προσφοράς της κυβέρνησης μας στην ανθρωπότητα. Αγαπητοί μου, αυτό είναι το RCAO. Στόχο του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία ενός τηλεχειριζόμενου ανδροειδούς, το οποίο πρόκειται εν ευθέτω χρόνο να αποκαταστήσει την τάξη. Το RCAO επικοινωνεί άμεσα με τον χειριστή του και μεταφράζει σε πραγματικό χρόνο τα νευρικά σήματα του χρήστη του σε κινήσεις. Αν δεν με απατάει η αντίληψή μου, αναφέρατε εμέσως ότι το RCAO θα συμβάλλει στο έργο των έλπλων δυνάμων της χώρας. Ευελπιστούμε. Ως Γενικός Διευθυντής της Αστυνομίας θα έχετε το συντομότερο δυνατό πρόσβαση στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Πιστεύω ότι θα χρειαστούμε δεδομένης της ανησυχητικής μερίδας ελαφρόμυαλου πληθυσμού της χώρας. Σκεπτικό με βρίσκει όμως η ιδέα εφαρμογής ενός τέτοιας έκτασης σχεδίου, ιδιαίτερα χωρίς τη δική σας εγγύηση απόλυτης ασφάλειας του ανδροειδούς. Παρέλειψα να σας ενημερώσω ότι η παραγωγή του ανδροειδούς έχει ήδη ξεκινήσει σε μικρή κλίμακα. Οι δοκιμές λοιπόν των πρωτοτύπων έχουν αποδείξει την αξιοπιστία του, αλλά και την αποτελεσματικότητά του ως μέσο αντιμετώπισης των κρατικών απειλών τόσο από εξωτερικούς, όσο και από εσωτερικούς παράγοντες. Αναφορικά τώρα με τις βάσιμες ανησυχίες σχετικά με τη σταδιακή κοινοποίηση του προγράμματος, το έργο αυτό θα ανατεθεί στην κυρία Ζαχαροπούλου, η οποία έχει επιτυχώς διοικήσει το Υπουργείο Εσωτερικών τα περασμένα χρόνια. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση θα συνεργαστώ για την επιτυχία ενός τεχνολογικού βήματος τέτοιας βαρύτητας για την ανθρωπότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο κόσμος πρέπει σύγχρονα να γνωρίσει τις προσπάθειες που γίνονται για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για τον ίδιο. Το διαμάντι έχει αξία μόνο όταν ανακαλυφθεί και αποσπαστεί από το σκοτάδι του αρχείου και όσο επίπονη κι αν είναι η διαδικασία. Πολύ καλά. Κύριε Μάρκοβιτς, ήσασταν ιδιαίτερα ολιγομίλητος στη σημερινή συνάντηση. Θα θέλατε μήπως να εκφράσετε και τη δική σας άποψη? Είπατε θα χρησιμοποιηθεί στους πολίτες. Υπέρ τους. Δεν αμφέβαλε γι' αυτό. Θα ήθελα βέβαια να εξετάσω προσεκτικά τα έντυπα που μας παραδώσατε αργότερα, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, πρόκειται οι ένοπλες δυνάμεις να εξοπλιστούν με αυτό. Φυσικά. Δεν πιστεύω ότι τίθεται θέμα μυστικότητας από ένα τόσο έμπιστο μας πρόσωπο. Ξέρετε, σκοπός μου είναι η ουσιαστική και ποιοτική βελτίωση των ένοπλων δυνάμεων της χώρας μας. Ελπίζω αυτό το RCAO να αποδειχθεί κάτι παραπάνω από ένα απλό τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι. Και δεν σκοπεύω να σας απογοητεύσω. Προς το παρόν, το πρόγραμμα βρίσκεται στα πρώιμα ακόμα στάδια του, παράγονται μοντέλα πειραματικά με μόνο τις βασικές λειτουργίες. Σύντομα όμως, θα εφαρμοστεί στο πλήρες φάσμα του. Με μία φράση, υποβοηθούμενος τηλεχειρισμός. Η τέλεια μηχανή και ο τέλειος άνθρωπος. Ελπίζω η εισαγωγή μου να σας ανέπνευσε και δεν αμφιβάλλω ότι αδειμονείτε να έρθετε σε πιο κοντινή επαφή με ένα από τα πρωτότυπα του προγράμματος. Γι' αυτό το λόγο βέβαια, επειδή θα το χειριστώ ίδιος, θα πρέπει να μου επιτρέψετε να διακόψω τη φιαρία. Στον αφιένα μου έχω μια συσκευή που καταγράφει τα νευρικά μου σήματα. Μέσω ενός φοβού που έχει τοποθετηθεί στο υπέροχο αυτό κατασκεύασμα, θα μεταδοθούν αυτά τα σήματα στο ανδροειδές. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίστε το RCAO.
μπορείς να τον αφήσεις να καταστρέψεις τη χώρα. Δεν μπορείς να τον αφήσεις να καταστρέψεις τη χώρα. Μπορείς να τον αφήσεις. Μπορείς να το αφήσεις, γάμο. Μικρός ταλέντο.
Έλα. Άλλαξα γνώμη. Νομίζω έφερες πολύ κοντά. Σπάνια στόχο από τέτοια απόσταση. Μίσα Μάρκοβιτ, σωστά. Είστε τόσο θερμοί μόνοι σας καλεσμένους ή εγώ είμαι η εξαίρεση? Μόνο μου όσοι το αξίζουν. Το έχετε κάνει πολλές φορές δηλαδή αυτό, ε? Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν σε αφορά. Μάλιστα. Τι θα έλεγες να γνωριστούμε καλύτερα? Εξαρτάται. Από το αν μπορώ να σε εμπιστευτώ ή όχι. Ιδιαίτερα το αυτό που. Μπορεί να σου δώσει μια πολύ καλή συστατική επιστολή. Κατά την άποψή μου μπορείς να τον εμπιστευτείς. Να σε καλά. Ωραία. Πες μου για τον εαυτό σου, λοιπόν. Υποθέτω ξέρεις τα πάντα για μένα πριν με καλέσεις εδώ πέρα. Έχεις οικογένεια? Φίλους, οικογένεια, κοντινούς ανθρώπους, μην περιμένεις, όλοι χάθηκαν στον πόλεμο. Οπότε κρίμα, αλλά δεν θα βρεις κάτι να με απειλήσεις. Πολύ ωραία μας τα λες. Και τι σου αρέσει να κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο? Να ανάβω τα φώτα. Δεν έχεις βαρεθεί να το παίζεις ως σκληρός της κυβέρνησης? Εδώ δεν έχεις τη δύναμη. Από τη στιγμή που εσείς χρειάζεται τις δικές μου πληροφορίες, νομίζω πως εγώ έλεγχω το ρυθμό εδώ πέρα. Βλέπω βάζεις τον εγωισμό σου πάνω από την ανθρωπότητα. Έχω προτάσει και από άλλες οργανώσεις. Δεν υπάρχουν άλλες. Λες να προσπαθούν να με ξεγελάσουν? Δεν φαίνεται δύσκολο να ξεγελάσεις κάποιον ο οποίος το πίνει τόσο εύκολα. Από το βλέμμα σου υποθέτω πως μέσα έπεσα. Τότε να ανάψουμε τα φώτα. Πολλά έχουμε ήδη. Γιατί έπεσε τη μυστήριο? Γιατί θα έπεφτε. Έπεσε όμως. Αυτό που ετοιμάζει ο Παπαγεωργίου πιθανόν να μην μας επηρεάζει για πολύ καιρό ακόμα, ίσως να μην γίνει και ποτέ πραγματικότητα. Όμως και εσύ, χωρίς να ξέρεις αν πραγματικά θα πέφτει για μυστήρα, την έπιασες. Γιατί? Γιατί ο κόπος να την πιάσεις αξίζει οποιοδήποτε και είναι το αποτέλεσμα της δικής σου αδράνειας. Αν δεν σταματήσουμε τώρα τον Παπαγεωργίου, δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής. Και είμαι σίγουρος ότι ο συνδυασμός ψυχοπαθής μαζί με ρομπότ δολοφόνος δεν είναι καλός. Τι άλλο ξέρεις γι' αυτό? Δεν σε παραξένεψε καθόλου το ρομπότ δολοφόνος? Από τη στιγμή που δεν με αφορά το τι αλλά το πώς, δεν θα είμαι αυτή που θα κάνει τις χαζές ερωτήσεις. Δεν θεωρείς ότι το πώς συνέπεται το τι? Είμαι σίγουρη ότι κάτι θα έχει σκεφτεί. Παράξενο. Δεδομένου ότι πριν λίγο δεν ήθελα να τη κάνω να το πια είσαι. Νομίζω έχεις μπερδέψει λίγο τους ρόλους εδώ. Εγώ κάνω τις ερωτήσεις, εσύ μας απαντάς. Εσύ είσαι ο επισκέπτης εδώ. Δεδομένου ότι καλούμαι να αντιμετωπίσω, θα πρέπει να ξέρω τα πάντα γι' αυτό. Εσύ υποτίθεται είσαι ο πληροφοριοδότης. Με τις απαντήσεις δεν είμαι και σίγουρος πλέον. Μίσα, τι λες? Είσαι εδώ για να βοηθήσεις. Τι σε έχει πιάσει? Δηλαδή το ότι αυτή εδώ πέρα της λέω για ρομπότ δολοφόνος και παρεμένει ατάρρηκτος δεν σου κάνει καθόλου εντύπωση? Μπορεί να ήταν τρόπος του λέγει. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω αυτή τη στιγμή και ούτε κι εσύ είσαι. Άσε τις εξυπνάδες γιατί αλλιώς δεν μπορώ να εγγυηθώ την ασφαλειά σου. Ωραία, λοιπόν. Έτσι, σας εμπιστεύω. Αυτό που ουσιαστικά ετοιμάζει ένα τηλεκατευθυνόμενο ανδροειδές, το οποίο σε πραγματικό χρόνο μεταφράζει τα νευρικά σήματα του χειριστή σε κινήσεις. Διαθέτει νυχτερινή και θερμική όραση και ασφαλίζεται από ένα προς το παρόν άγνωστο υλικό, το οποίο σύμφωνα με τον Παπαγεωργίου αντέχει και 50. Καμιά πιο χρήσιμη πληροφορία? Λοιπόν, το εργοστάσιο τροφοδοτείται από μια γεννήτρια πετρελαίου. Το κάσιμο φτάνει εκεί πέρα περίπου κάθε 3 εβδομάδες. Οπότε είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι φυλάσσεται σε ένα χώρο κοντά στη γεννήτρια. Είναι προστατευμένο μεν, αλλά αν φτάσουμε εκεί πέρα, φυτεύουμε ανακριτικό και όλο το μέρος στενάζεται στον αέρα. Ακόμη και αν έχουν άλλα εργοστάσια, το οποίο εγώ το θεωρώ απίθανο, η έκρηξη του ενός κατά το λιγότερο θα τις καθυστερήσει. Αν και πιστεύω πως είναι απίθανο να μπορέσουν να καλύψουν όλο αυτό. Τίποτα μη θεώρησε δυνατό με αυτούς. Πότε θα γίνει όλο αυτό?
Δεν θα ρίσκανε να περιμένουν και πολύ. Αν κατάλαβα καλά, έχουν σκοπό να φτιάξουν ένα σύστημα υβριδικού ελέγχου, στο οποίο ο χειριστής θα βοηθιέται από μια τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μου άρεσαν καθόλου τα μούτρα του Παπαγεωργίου όταν μας τα έλεγε όλα αυτά. Οπότε και αύριο. Τι έγινε, Βουκ? Έχεις κανείς ραντεβού για αύριο και στο χαλάω? Και να είσαι αυτό, φίλο μου, δεν μπορώ να αρνηθώ να σε συνοδεύσω. Λοιπόν, Μίσα, ο φίλος θα σε ξεναγήσει. Τα μαζέψαμε όλα αυτά για κάποιο λόγο. Ας ελπίσουμε πως δεν θα τα χαραμίσεις. Να χαραμίσει τον εαυτό μου όμως δεν σε χαλεύει. Ό,τι έχει μείνει από αυτόν. Νομίζω πλησιάζουμε. Τι είναι, στη μέση πουθενά είμαστε. Τι ήταν αυτό? Βλέπω πίστηκες γρήγορα. Αν μας πάρουν είδηση, δεν πρόκειται να βγούμε σόι, οπότε... Με προσοχή αυτά. Μην ανησυχείς. Δεν έχω καμία όρεξη. Πες σου σχέδια άλλη μια φορά. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Αναδυνάζουμε τις γεννήτριες και φεύγουμε σαν κύριοι από την έξοδο κινδύνου. Αν και με τέτοια μνήμη, δεν σε βλέπω να θυμάσαι το σήμα με το ανθρωπάκι και τη σκάλα. Συγχώρα, στρατηγία μου, το κοινό θνητό. Πάντως πρέπει να πω. Πολύ εμπιστεύσεις στον Παπαγεωργίου και δεν μ' αρέσει. Έχεις καμία καλύτερη λύση? Πότε είναι τελευταία φορά που σου είπα ότι έχω κλειστοφοβία? Θέλω να μάθω από πρώτο χέρι. Απίστευτο πόσο όλο αυτό το μέρος δουλεύει με δύο γεννήτριες και μόνο. Αναρωτητικά τη σκευάζεται ρομπότ τηλεφώνου, δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Όμορφα αυτά τα παλιά μηχανήματα, ε. Ο καθένας με τα γούστα. Είναι πέντε. Οπότε εκεί είναι η δική μας ελπίδα. Θα πρέπει να φύγει βέβαια ο κουβαλητής από μέσα. Μ' αρέσει που θέλεις να κάνουμε φασαρία πιο πριν. Ευτυχώς έχει εκεί το θόρυβο τώρα. Με λίγη τύχη δεν μας ακούσουν. Περίμενε, μην πιάσεις.
Δεν έχει μπει στον ελκυστήρα καλά-καλά. Τα άλλα δεν μας έχουν πάρει χαμπάρι. Τώρα! Δεν μπορώ να πω. Κάνεις να φαίνεται εύκολο. Μίσα. Μίσα. Από ό,τι φαίνεται έχεις δίκιο, Φουκ. Το μέρος δεν τροφοδεύεται από δύο απλές γεννήτριες πετρελαίου. Τι είναι? Αντιδραστήριος πιτωνίου, Φουκ. Αντιδραστήριος πιτωνίου. Δύο. Ικανοί να τροφοδοτήσουν ολόκληρη τη χώρα. Και τώρα τι θες να τεινάξεις δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες? Βλέπεις καμία έξοδο? Δεν βγάζει νόημα αυτό, Μίσα. Σε παρακαλώ, σκέψου το. Ήρθαμε εδώ και θα κάνουμε ό,τι ήρθαμε να κάνουμε. Θα ψηθούμε εδώ μέσα να το κάνεις αυτό. Μόνος θα το κάνω. Δεν έχεις κανένα λόγο σε αυτό. Δεν μπορώ να σε αφήσω να γεμίσω όλο αυτό μέρος με ραδιενέργεια. Η ευθύνη δική μου. Το κρίμα στο λαιμό μου. Νομίζω να έκανες το σωστό. Κοίτα, δεν έχω σκοπό να τους θέλω εδώ μέσα, οπότε καλύτερα να φύγουμε. Αυτό μας περίμενε. Σε καλύπτω. Thank you.
Ετοιμάσου. Ή τώρα ή ποτέ. Αυτό, το ζήσαμε σε λίγα ξανά. Γιατί, τι ήμασταν τότε, τι ήμουν εδώ, τι μου είσαι τέτοια, τι είσαι μπλεγμένος όλο αυτό. Εσύ δεν είσαι, νομίζεις. Ξέρεις πως ζωές κατέθεψες με αυτά που έκανες σήμερα, Μίσα. Νομίζεις ήρθες εδώ για να σώσεις τη χώρα. Θα σου πω εγώ γιατί ήρθες εδώ. Για τα αρσαιώς, Μίσα. Είναι στο αίμα σου να τα σκοτώνεις. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Είσαι ένα αρπακτικό ζώο. Σε λίγο θα συναντήσεις τον τελευταίο σου αντίπαλο, Μίσα. Για να τα πω στην καλά θα τα πας εκεί.
εκπαίδευση.